Η Ελλάδα στηρίζει το διαπραγματευτικό κεκτημένο των Ηνωμένων Εθνών, αποτέλεσμα πολιετού διαπραγματευτική προσπάθεια, το οποίο πρέπει να διατηρηθεί. Στηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία στι προσπάθειε εξέβρεση λύση στο Κυπριακό, καθώ και τι προσπάθειε του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργό θα μεταβεί στην Ιερουσαλήμ, όπου στι 5 παρατέταρτο το απόγευμα. Θα έχει συνάντηση με τον Ισραηλινό ομολογό του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Αντικείμενο τη συνάντησή του είναι η ανασκόπηση των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο, η διεύρυνση τη δημερού συνεργασία και η επαναβεβαίωση τη συνεργασία Ελλάδα-Ισραήλ στον αμυντικό τομέα. Ήδη άλλωστε, η δημερή αμυντική συνεργασία έχει αναβαθμιστεί σημαντικά τον τελευταίο 1,5 χρόνο και δρομολογούνται ήδη τα αποτελέσματά τη. Η στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ, όπω έχει επανειλημμένα τον ο Πρωθυπουργό, είναι ισχυρή, συμπαγή. Είναι αυτόφωτη και δεν στρέφεται εναντίον τρίτων χωρών. Μεγάλη σημασία για τι δύο χώρε έχει επίση η διεύρυνση τη συνεργασία στον τομέα του τουρισμού, το οποίο, η οποία θα αποτελέσει και ειδικό αντικείμενο συζήτηση. Το Ισραήλ, όπω είπε πρόσφατα ο κ. Μητσοτάκη, είναι μια πολύ σημαντική αγορά για την Ελλάδα και αν το 70% του πληθυσμού του έχει εμβολιαστεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου, θα είναι ευκολότερο να ξεκινήσουμε σταδιακά να ανοίγουμε στους Ισραηλινούς που ενδιαφέρονται να ταξιδέψουν στη χώρα μας. Η λειτουργία του λιανεμπορίου και των δραστηριο... δραστηριοτήτων που είχαν ανοίξει γίνεται πλέον μόνο με τη μέθοδο του click away. Το Σάββατο θα είναι ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων, οι φούρνοι, τα βενζινάδικα και τα φαρμακεία και μόνο από τις 7 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Με απόφαση της κυβέρνησης και κατόπιν αξιολόγησης των στοιχείων, οι λαϊκές αγορές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη θα λειτουργήσουν κανονικά το ερχόμενο Σάββατο, ώστε να επιμεριστούν οι καταναλωτές σε διαφορετικά σημεία. Το Σάββατο και την Κυριακή η απαγόρευση της κυκλοφορίας ξεκινά στις 6 το απόγευμα, αντί στις 9 που ήσχε πριν και ισχύει μέχρι τις 5 το πρωί. Ιδιαίτερα αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο παρατηρήθηκε ακόμη στου Δήμου τη Στήρα, τη Μικόνου, τη Χαλκίδας, τη Πάτρα και του Αγίου Νικολάου Κρήτη. Έτσι, στι περιοχέ αυτέ, έχει ανασταλεί η λειτουργία του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών που πρόσφατα είχαν ανοίξει, των δικαστηρίων αλλά και τη οικοδομική δραστηριότητα, καθώ και η τέλεση λειτουργιών και ηροπραξιών παρουσία απιστών με εξαίρεση τη έχει επίση ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων και των βρεφονιπιακών σταθμών, με εξαίρεση τα δημοτικά σχολεία και του βρεφονιπιακού σταθμού του Δήμου τη Μικόνου και τη Τύρα. Η είσοδο και η έξοδο από αυτού του Δήμου επιτρέπεται μόνο για λόγου εργασία. Υπενθυμίζεται ότι και στι περιοχέ αυτέ δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία από τι 6 το απόγευμα μέχρι τι 5 το πρωί. Μέχρι στιγμή έχουν γίνει περίπου 400.000 εμβολιασμοί. Μερική διαφοροποίηση θα υπάρξει σε ό,τι αφορά το εμβόλιο τη Αστραζένεκα. Ύστερα από απόφαση τη Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, το συγκεκριμένο εμβόλιο θα χρησιμοποιηθεί, όπω και σε άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στι ηλικίε 18 έω 64. Σύμφωνα με την απόφαση τη Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, ο λόγο για τον οποίο ο εμβολιασμό με το συγκεκριμένο εμβόλιο περιορίζεται προ το παρόν στα άτομα ηλικία 18 έω 64. Είναι ότι δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή δεδομένα από κλινικέ δοκιμέ για τι ηλικίε 65 ετών και άνω. Τα δεδομένα αυτά αναμένονται μέσα στι επόμενε μέρε. Έτσι, δίπλα στο σύστημα εμβολιασμού που τρέχει αυτή τη στιγμή και στο οποίο εμβολιάζονται οι συμπολίτε μα 80 ετών και άνω, θα αναπτυχθεί ένα δεύτερο σύστημα με νέε εμβολιαστικέ γραμμέ, το οποίο θα αφορά του εμβολιασμού με το εμβόλιο τη Αστραζένακα και την ομάδα 60 έω 64 ετών. Οι εμβολιασμοί αυτοί με το νέο εμβόλιο αναμένεται να ξεκινήσουν περί τα μέσα Φεβρουαρίου. Ενώ σύντομα θα ανοίξει και η επόμενη ηλικία και η ομάδα 75 79 ετών.